Βουλή. Θεωρώ ότι είναι μια άνανδρη επίθεση ενός βουλευτή προς ένα παιδί, σε ό,τι και αν έχει κάνει. Δεν θεωρώ σωστό ότι και που είναι βουλευτής θα έπρεπε να είναι δίπλα στην νεολαία. Ο κ. Παπαδημούλης αναφέρθηκε σε μια εθνική πορνοστάρ, δεν αναφέρθηκε στο όνομά σας. Εσείς γιατί? Αναφέρθηκε στο όνομά μου. Κάνετε λάθος. Τι ήταν να φέρει ο βουλευτής στην εθνική πορνοστάρ ως παράδειγμα φοροδιαφυγής από το Βήμα της Ολομέλειας, ποιος είδε τη στάρ και δεν τη φοβήθηκε, αφού κατέθεσε μήνυση εναντίον του συμβολικά, όπως είπε, έφτασε σήμερα ως τη Βουλή για να ζητήσει ακρόαση από τον Πρωθυπουργό και να καταθέσει μια επιστολή διαμαρτυρίας, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι είναι ένα σκληρά εργαζόμενο κορίτσι, μέρα και νύχτα, και ότι πληρώνει κανονικά τους φόρους της. Σημειώνει μάλιστα ότι οι νέοι με τους οποίους έρχεται σε επαφή τη θεωρούν είδωλο και θα μπορούσε να βοηθήσει στην πολιτική. Επειδή ακριβώς είμαι άκρως ευαισθητοποιημένη και θέλω να προσφέρω στην κοινωνία όχι μόνο δείγματα της καλλιτεχνικής μου φύσης, αλλά και του κοινωνικού μου έργου, δεν σας κρύβω ότι σκέφτομαι πλέον σοβαρά να εισέλθω ενεργά στον χώρο της πολιτικής. Εγώ αυτό που βλέπω είναι η αγάπη του κόσμου. Και θεωρώ είναι πολύ σημαντικό. Σεμνά ντυμένη είναι η αλήθεια. Η Τζούλια πήρε την κάρτα της, έκανε το χρέος της όπως είπε και αποχώρησε. Και αλίμονο αν μετά από αυτό τολμήσει κάποιος άλλος από τους 300 να την πιάσει στο στόμα του. Γιατί τώρα που έμαθε τα κατατόπια, μπορεί να κάνει πράξη την απειλή της, να ζητήσει την ψήφο των θαυμαστών της και να τη δούμε και επίσημα.